η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την εξωτερική τους πολιτική έκλεψαν το έδαφος της Σερβίας και κανείς από εσάς δεν το έχει καταδικάσει μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Τσέχος βουλευτής και μέλος του κόμματος Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία, Γιάροσλαβ Φολντίνα, απευθυνόμενος στον κυβερνητικό συνασπισμό 5 κομμάτων μπροστά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρώτα υπήρξε η λεγόμενη επιχείρηση Ελεήμων Άγγελος. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ δεν κήρυξε πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, αλλά τη βομβάρδισε. Κατέστρεψε την ενεργειακή της υποδομή με βόμβες γραφίτι, πέταξε βόμβες διασπορά στον πληθυσμό, εκτόξευσε ρουκέτες με απεμπλουτισμένο ουράνιο και κανένας από εσάς δεν το έχει καταδικάσει μέχρι τώρα, τόνισε χαρακτηριστικά. Η επίθεση που κοινικά αποκαλείται Ελεήμων Άγγελος διήρκεσε 78 ημέρες, κατά τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έγιναν 30.000 αεροπορικές επιδρομές, εκτοξεύτηκαν 50.000 καταστροφικοί πύραυλοι, τραυματίστηκαν 12.500 κάτοικοι και προκλήθηκαν τεράστιες υλικές ζημιές σε πολυάριθμες στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κέντρα υγείας, πολιτιστικά μνημεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα.